μέσα στα αποτελέσματα που έχουν βγάλει κάποιοι οργανισμοί, είδαμε ότι η Ξάνθη έχει διαθέτει καθαρό νερό. Και ως επιτοπλίστων μιλούσαν για νητρικά, τα οποία προσέχουμε από τη στιγμή που αναλάβαμε κάθε εβδομάδα και κάνουμε τον απαραίτητο έλεγχο. Όταν αυτά λοιπόν βγήκαν στην δημοσιότητα και δεν τα βγάλαμε εμείς, γιατί μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δουλειά μας και όχι να κάνουμε διαφήμιση. Το έργο μας το βλέπει ο κόσμος από μόνος του. Βγήκε, λέει, ο κύριος Δημαρχόπουλος και είπε ότι αναγνωρίζει την μεγάλη δουλειά που έκανε η προηγούμενη διοίκηση στην ΔΕΙΑΚΣ. Θα απαντήσω στον κύριο Δημαρχόπουλο να μην με προκαλεί, γιατί με φωτογραφίες θα φέρω και θα δείξω πόσο καλή δουλειά έκανε η προηγούμενη διοίκηση. Και με λάσπες στις δεξαμενές, κύριε Δημαρχόπουλε. Και έχει πολύ κοντή μνήμη ο κύριος Δημαρχόπουλος, αλλά τι να περιμένει κανείς. Θα θυμάται ότι το πρώτο πράγμα που μας κατήγγειλε σαν αντιπολίτευση τότε ήταν τα αυξημένα νητρικά που υπήρχαν στα κυμαίρια, τα οποία μέσα σε 2 μέρες αποκαταστήσαμε σαν ροή και σαν καθαρότητα, και από τότε κάθε εβδομάδα γίνεται έλεγχος, κάθε εβδομάδα γίνονται παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα δηλώνονται και στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑ αλλά και στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΑ, της Ένωσης δηλαδή των ΔΕΙΑ, και είναι προσβάσιμα σε όλους τους Έλληνες. Για να έρθω τώρα στο άλλο το κομμάτι της αντιπολιτευτικής πλευράς, Δήμος για την Ξάνθη, όπως λέγονται τέλος πάντων, η οποία λέει ότι καταντήσαμε την ΔΕΙΑΚΣ Silicon Valley. Ναι, και είμαστε περήφανοι που κάναμε την ΔΕΙΑΚΣ Silicon Valley, κύριοι. Και μάλιστα με τα ποσά τα οποία εσείς αναφέρετε είναι ελάχιστα για να κάνεις Silicon Valley μία επιχείρηση. Για όποιον δεν ξέρει, στην Silicon Valley πάει ό,τι προχωρημένο startup υπάρχει. Και επειδή εμείς στη ΔΕΙΑ καταφέραμε και έχουμε τα πάντα, όπως έχω πει και στο παρελθόν, υποψηφιακό έλεγχο και όλος ο κόσμος έχει πρόσβαση και στα οικονομικά του αλλά και στα οικονομικά της ΔΕΙΑ και σε όλες τις ενέργειες ψηφιακά, και από το Πακιστάν ακόμα αν βρίσκεται, ενοχλεί την αντιπολίτευση. Γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν συνηθισμένοι να βλέπουν τέτοιου είδους πρόοδο. Λυπάμαι, ας αλλάξουν τρόπο να βλέπουν τα πράγματα. Εμείς ήρθαμε εδώ για να κάνουμε την ΔΕΙΑΚΣ, ναι, Silicon Valley. Εάν οι ίδιοι πιστεύουν ότι τα καταφέραμε, το μόνο που περιμένουμε είναι συγχαρητήρια και όχι κριτική. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι είμαστε μέσα στους δήμους που δεν έχουν πρόβλημα ποιοτικά νερού, ότι είμαστε μέσα στους δήμους που έχουν ψηφιακή κάλυψη κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90% μας βλέπουν, μας ζηλεύουν και μας τηλεφωνούν για να βάλουν τα προγράμματα τα οποία έχουμε εγκαταστήσει εμείς. Είμαστε μέσα στους δήμους που έχουν πλήρη έλεγχο από room control του ό,τι γίνεται και στις δεξαμενές μας αλλά και στις αντλίες μας. Γι' αυτό μπορέσαμε και εντοπίσαμε κάποιους που κάναν την προηγούμενη ζημιά στο Δροσερό, την οποία παρεπιπτόντως σας λέω ότι έχουμε ήδη αρχίσει από προχθές την αποκατάστασή της. Και ήδη περνάμε σήμερα σε Διοικητικό Συμβούλιο έκτακτο την εγκατάσταση καινούριων συστημάτων ασφαλείας υπερσύγχρονων. Γιατί από τη στιγμή που είμαστε Silicon Valley, μόνο υπερσύγχρονα θα βλέπετε. Έτσι, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καταφέρατε και διαγνώσατε ότι η ΔΕΙΑΚΣ μοιάζει με τη Silicon Valley. Αυτός ήταν ο σκοπός μας και ευχαριστούμε που παραδέχεστε ότι τον πετύχαμε.